Θα μιλήσουμε για Suzuki, θα μιλήσουμε για το νέο S-Cross και πάμε να δώσουμε την καλημέρα μας στην υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Suzuki Ελλάς, την κυρία Νεκταρία Δημητροκοπούλου. Κυρία Δημητροπούλου, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Μια χαρά. Εσείς πώς είστε? Είμαι καλά και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην παρέα σας. Και εμείς ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας και πάμε να μιλήσουμε για αυτό το νέο Suzuki S-Cross. Έκανε πραγματικά αίσθηση με το που παρουσιάστηκε. Φαντάζομαι το είδατε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μιλάμε για το S-Cross. Για εμάς το S-Cross θα τολμήσω να πω ότι είναι, θεωρούμε ότι είναι το καλύτερο οικογενειακό τετρακίνητο αυτοκίνητο που φτιάξαμε ποτέ. Μιλάμε για ένα μοντέλο πολύ δυναμικό, το οποίο συνδυάζει για τον σύγχρονο οδηγό που θέλει να καλύψει τις καθημερινές του ανάγκες, καθώς προσφέρει οικονομία καυσίμου, υβριδική τεχνολογία, αυθεντική τετρακίνηση Suzuki. Θέλω να αναφέρω ότι Suzuki είναι η μάρκα που έφερε την τετρακίνηση στην Ελλάδα. Mm. Καθώς και πλούσια συστήματα συνδεσιμότητας, το εσωτερικό δεσπόζει μια νέα, πολύ ανανεωμένη smart οθόνη 9 inch-on, στην οποία ο οδηγός μπορεί να βλέπει πληροφορίες οι οποίες έχουν να κάνουν με το κινητό του, να συνδέεται, να έχει κλήσεις, μηνύματα, αλλά η οθόνη αυτή του προσφέρει και πληροφορίες για την οδήγηση, όπως είναι η κατανάλωση καυσίμου, όπως είναι η κατανάλωση της ενέργειας του υβριδικού συστήματος. Mm-hmm. Και πολύ επίσης σημαντικό για αυτό το μοντέλο είναι ότι είναι πάρα πολύ ασφαλές, καθώς από τη βασική του έκδοση διαθέτει προηγμένα συστήματα ασφαλείας και από το πακέτο Suzuki Safety Support, από τη βασική έκδοση, λείπει μόνο το Blind Spot, το οποίο είναι το σύστημα τυφλού σημείου, και η οπίσια διασταυρωμένη κυκλοφορία. Λοιπόν, να τα βάλουμε λίγο από την αρχή. Να τα βάλουμε λίγο από την αρχή ένα-ένα. Ναι. Λοιπόν, το νέο S-Cross είναι ένα μοντέλο το οποίο, του Suzuki, το οποίο θα κατασκευάζεται στην Ουγγαρία, θα πωλείται παντού και το περιμένουμε στη χώρα μας πότε? Να ξεκινήσουμε από αυτό. Το περιμένουμε μέσα Δεκέμβρη. Σύντομα. Μέσα στο Δεκέμβρη. Ναι, περιμένουμε το μοντέλο μέσα στο Δεκέμβρη. Θα μπορεί ο κόσμος να το δει στις εκθέσεις. Από την επόμενη και όλη εβδομάδα πιθανόν να μπορεί να κάνει προπαραγγελίες. Αχα. Οπότε μιλάμε για άμεση διάθεση του μοντέλου μέσα στο έτος. Ένα μοντέλο το οποίο η Suzuki πραγματικά το εξυγχρόνισε, το έκανε πιο σύγχρονο, καθώς οι ανάγκες πλέον που μας έχουν πάει οι εταιρείες που κατασκευάζουν αυτοκίνητα να είναι πολύ πιο σύνθετες, με κινητά, με συνδεσιμότητες, με πράγματα, αλλά όπως είπατε και εσείς, δεν λείπουν πολλά συστήματα υποβοήθησης του οδηγού, η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα. Και το ευχάριστο είναι ότι η Suzuki όντως τα βάζει από τη βασική έκδοση. Σχεδόν δεν του λείπει τίποτα από τη βασική έκδοση. Πραγματικά δεν του λείπει τίποτα. Από εκεί και πέρα μιλάμε για επιλογές άνεσης και το πόσο άλλωστε, τι παραπάνω θέλει να έχει ένας οδηγός να χρησιμοποιεί. Όμως από τη βασική του έκδοση το αυτοκίνητο είναι πλήρες. Λογικό αυτό, γιατί κάποιος όντως θέλει και το κάτι παραπάνω, βέβαια θα το πληρώσει, εδώ συζητάμε, δεν δίνει δωρεάν η κάθε μια εταιρεία, αλλά σου λέει ότι στο δίνω από το βασική έκδοση πολλά πράγματα, τώρα αν θες ή κάτι το παραπάνω, εντάξει, λογικό είναι να το αποκτήσεις και να το βάλεις στο αυτοκίνητό σου. Πάμε λίγο στους κινητήρες στη Suzuki, λίγο να μην... πέστε μου. Θα πω απλά ότι επειδή η Suzuki είναι μια πελατοκεντρική μάρκα, δεν θα το πληρώσει πολύ παραπάνω. Ναι, εντάξει. Οκ. Okay. Αλλά το πληρώνεις πάντως, εντάξει, δεν το συζητάμε, αν θες να βάλεις το κάτι παραπάνω. Λοιπόν, πάμε λίγο στους κινητήρες, να δούμε τι μας έρχεται για το νέο S-Cross, τι θα συναντήσουν πλέον οι υποψήφοι αγοραστές. Λοιπόν, μιλάμε λοιπόν για ένα 1400 τετρακύλινδρο κινητήρα, Booster Jet, ο οποίος βοηθάται από μια ηλεκτρογεννήτρια, γιατί μιλάμε για υβριδικό σύστημα. Απόδοση έχει 129 άλογα. Mm-hmm. Είναι 16-βάλβιδος, υπερτροφοδοτούμενος και νομίζουμε ότι είναι ό,τι πρέπει για να καλύψει τις ανάγκες με μια πάρα πολύ χαμηλή, ο οποίος, συγγνώμη, εξασφαλίζει μια πάρα πολύ χαμηλή κατανάλωση. Αξίζει να πούμε ότι το συνδυασμένο κύκλο είναι 5,3. Δεν κακό. Δεν κακό, πολύ κακό το νούμερο για τη σύγχρονη, για τα πλέον τα σημερινά μοντέλα. 5,9 λίτρα. Είναι πάρα πολύ χαμηλό. Είναι ένα SUV C-segment, οπότε η κατανάλωση είναι πάρα πολύ χαμηλή. Θα έρχεται μόνο με τα 129 άλογα ή και με τα 140? Όχι, μόνο με τα 129. Αυτό επιλέγει η Suzuki Ελλάς να φέρει, δηλαδή, πλέον αυτή την έκδοση στη χώρα μας.
Αυτή είναι η ευρωπαϊκή έκδοση και αυτή φέρνουμε. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Αχα, μόνο 129. Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Πάμε και λίγο να μιλήσουμε έτσι γιατί, για την τετρακίνηση που η Suzuki την έχει πλέον στο Vitara. Ένα μοντέλο το οποίο εντάξει, πουλάει μόνο με το όνομα. Το brand name του Vitara είναι πολύ μεγάλο. Και πώς να πούμε δύο πραγματάκια έτσι για το σύστημα τετρακίνησης, το All Grip. Λοιπόν, το S-Cross είναι το μοναδικό αυτοκίνητο στην κατηγορία του που προσφέρει 4 επιλογές τετρακίνησης. Auto, Select, Lock και Snow. Μιλάμε λοιπόν για ένα αυτοκίνητο που προσαρμόζεται σε κάθε οδόστρωμα και μπορεί να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε συνθήκη. Ανάλογα με την επιλογή που θα διαλέξει ο οδηγός. Μάλιστα. Η τετρακίνηση για τη Suzuki είναι πάρα πολύ σημαντική. Υπάρχει σε όλη την γκάμα όπως και η υβριδική τεχνολογία και είμαστε σίγουροι ότι το S-Cross είναι η απόλυτη επιλογή όπως και κάθε μοντέλο της υβριδικής, θέλω να το πω αυτό, για ότι δεν θα αφήσει κανέναν μάλλον εκτεθειμένο σε κανένα έδαφο. Το θέμα είναι ότι παίρνοντας ένα τέτοιο SUV, ένας οικογενειάρχης θα θέλει και ένα χώρο αποσκευών. Και ήταν ωραίο το νούμερο το οποίο μας έστειλε η Suzuki ότι τα λίτρα στο port bagage είναι από 430 έως 440, ανάλογα με πού θα έχουμε το πίσω κάθισμα. Σωστά. Μιλάμε για 430 λίτρα. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος χώρος αποσκευών. Έτσι κι αλλιώς το S-Cross εξασφάλιζε μεγάλο χώρο αποσκευών. Με πλήρως αναδιπλούμενα τα πίσω καθίσματα φτάνει έως και τα 665. Ενώ ο μέγιστος χώρος είναι 1230 λίτρα. Και πάμε τώρα σε αυτό που πρέπει να πούμε, γιατί για να πάρεις ένα τέτοιο μοντέλο πρέπει να ξέρεις και την τιμή του. Τις ανακοινώσετε τις τιμές. Για πέστε μας λίγο τις τιμές, από πού ξεκινάει και ποια είναι και η κορυφαία έκδοση η οποία βγαίνει για το S-Cross. Η τιμή του είναι πάρα πολύ ελκυστική. Ξεκινάει από 20.670. Δεν νιώθω ότι χρειάζεται να πω κάτι πάνω από αυτό, γιατί η τιμή μιλάει από μόνη της. Όντως. Όπως είπα και πριν, η Suzuki είναι πελατοκεντρική μάρκα και μένει πιστή σε αυτό. Γι' αυτό και κράτησε την τιμή σε αυτά τα επίπεδα. Και μιλάμε για ένα αυτοκίνητο που δεν πληρώνει τέλεια, έτσι. Λόγω της υβριδικής τεχνολογίας και των χαμηλών εκπομπών ρήπων. Αυτό να το λέτε συνέχεια. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε ξεκινάμε από αυτή την τιμή και όταν κάποιος θέλει να μιλήσει για τετρακίνηση και μια μεγάλη λεωροφή πανοραμική που διαθέτει το μοντέλο, μπορεί να φτάσει έως και τις 29.430. Και η πιο πλούσια η οποία βλέπω είναι στις 31.430. 29.430. Είναι 29. Η πιο πλούσια. Είναι η πιο πλούσια με μια τεράστια πανοραμική οροφή, με διπλή πόρτα και γάμι, όπου μπορούν από όλες τις θέσεις οι επιβάτες να θαυμάζουν έξω το τοπίο. Mm-hmm. Και είναι, μιλάμε βέβαια για τετρακίνηση, έτσι, mm-hmm. και για όλες, για φουλ εξοπλισμένο μοντέλο. Οπότε λοιπόν, ακούσατε ότι το νέο S-Cross έρχεται από 20.670 ευρώ, λογική τιμή για τις μέρες μας, κακά τα ψέματα. Και πάμε τώρα λίγο στα δύσκολα, κύριε Δημητροκοπούλου. Έτοιμο παράδοτα μοντέλα. Θα μου πείτε, αυτό τώρα παρουσιάστηκε, το περιμένουμε μέσα Δεκέμβρη, θα είναι στις εκθέσεις. Τι γίνεται με τα μοντέλα? Τώρα θα μιλήσουμε για τη Suzuki, καθώς όλες οι εταιρείες έχουν πλέον πρόβλημα τις παραδόσεις με αυτό που συμβαίνει παγκοσμίως με τους αγωγούς και όχι μόνο. Από προβλήματα σε προβλήματα οι αυτοβιομηχανίες, κακά τα ψέματα το τελευταίο διάστημα. Ναι. Τι κάνουμε και η Suzuki, τι έχει από εκδόσεις, τι μπορεί να δει ένας υποψήφιος πελάτης που θέλει να αποκτήσει και το Vitara και πολλά άλλα μοντέλα τη Suzuki? Λοιπόν, αυτό είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, το οποίο πλήττει, όπως είπατε και εσείς, την αυτοβιομηχανία. Εμείς ως Suzuki ήμασταν πολύ καλά, καθώς υπήρχε απόθεμα mm-hmm. στα αυτοκίνητά μας. Τον τελευταίο μήνα και λίγο παραπάνω είμαστε στην ίδια κατάσταση που είναι όλη η αγορά. Άρα μιλάμε για παραδόσεις οι οποίες είναι λίγο πιο... αναμένει λίγο παραπάνω το κοινό. Και βέβαια, μιλάμε για ένα S-Cross που κάνει ένα λανσάρισμα και θα υπάρχουν ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες άμεσα αυτών που επιθυμούν να το οδηγήσουν και να το αποκτήσουν. Από εκεί και πέρα, κινούμαστε από 6 έως 12 μήνες σε παράδοση των αυτοκινήτων μας. Βέβαια, ξεχωρίζει σε αυτό το τζίμι που είναι γύρω στους 3 μήνες παράδοση. Μάλιστα. Δηλαδή κάποιος που θα θέλει να αποκτήσει ένα Suzuki, τόσο θα πρέπει να περιμένει, δεν ευθύνεται η Suzuki Ελλάς, κακά τα ψέματα εδώ, αλλά το εργοστάσιο το οποίο πρέπει να ανταποκριθεί σε όλη την παγκόσμια αγορά και
με αυτό που συμβαίνει πρέπει να βάλει σε μία τάξη και τις παραγγελίες. Κατά τα ψέματα δεν είναι μόνο η Ελλάδα, όλες οι χώρες του κόσμου. Είναι δυστυχώς ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Ο κόσμος καταλαβαίνει, μας υποστηρίζει και εμείς προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας. Οπότε προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο συνεπείς και ειλικρινής γίνεται. Γι' αυτό και σας αναφέρω το χρονικό διάστημα. Υπάρχουν αλλαγές ανάλογα με εκδόσεις και μοντέλα. Όπως είπα, το Τζίμι, ας πούμε, είναι στους 3 μήνες. Οπότε υπάρχει περιθώριο, αλλά είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα που όλοι απλά πρέπει να κάνουμε λίγο παραπάνω υπομονή. Μεγάλη αιρετή υπομονή, ειδικά όταν θες να αποκτήσεις τη σήμερα ημέρα ένα αυτοκίνητο. Τώρα εδώ έχουμε στην Θεσσαλονίκη να έχουμε 3 εξουδητμένους αντιπρόσωπους Suzuki. Οπότε πάμε λίγο να μιλήσουμε για τους ήδη ήδη μάλλον που έχουν κάτοχοι ενός μοντέλου Suzuki, αν τρέχει κάποιο πρόγραμμα, κακά τα ψέματα, το after sales, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να έχεις το αυτοκίνητό σου, πώς το λένε, συντηρημένο σωστά, με τα σέρβις του, με όλα του, για να έχεις και ασφάλεια στον δρόμο. Η αλήθεια είναι ότι την αγαπάμε την Θεσσαλονίκη, γι' αυτό έχουμε και 3 αντιπροσώπους εκεί πέρα. Την προκειμένη χρονική στιγμή, υπάρχει η καμπάνια του χειμερινού ελέγχου που προσφέρει πολύ σημαντικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά, σε αξεσουάρ, προσφέρει ενημερώσεις λογισμικών και πληθώρα προσφορών προς τους καταναλωτές μας και στους οδηγούς μας, και κάποιος κλείνοντας ένα ραντεβού στο συνεργείο μπορεί να κάνει χρήση του χειμερινού ελέγχου. Μάλιστα, γιατί χειμώνας έρχεται και κατά ψέματα πρέπει να είναι καλοσυντηρημένα τα αυτοκίνητά μας. Όποια μάρκα και είναι, και ιδιαίτερα τώρα στο Suzuki, γιατί η ασφάλεια πάνω απ' όλα. Κυρία Δημητροκοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που σας είχαμε εδώ στην παρέα μας και είπαμε έτσι 5 πραγματάκια για το νέο Scross, τα περισσότερα σε αντιπροσωπείες. Εδώ έχουμε 3. Οπότε. Ακριβώς. Επισκεφτείτε τους. Από τις 15 Δεκεμβρίου και μετά. Τέλεια. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημητροκοπούλου. Να είστε καλά. Και εγώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.